Τώρα με τη Θέλτα εδώ πέρα. Το πρώτο μάτς εκτός. Θετικό αυτό. Το ήθελα το πρώτο μάτς εκτός. Λοιπόν, η οποία Θέλτα θα παίξει με με control. Άρα θα παίξουμε εμείς με αντεπιθέσεις αυτή τη φορά. Ευχαριστώ ρε παιδιά για τις καρδούλες στον Κόσνη, ο οποίος στηρίζει, και αν θέλετε και εσείς να στηρίξετε κάτι ένα λουτάκι, δεν σας ζητάω donate ή sub ή οτιδήποτε, ένα λουτάκι για να ανέβουμε, να μαζέψουμε και από εκεί κανένα φράγκο. Άντε, σε είδα να στριμάρεις και γενικά βαριόμουν και λέω άντε να τους φτιάξω τη ημέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα. Γεια σου και Ορφέα. Champions League εδώ, η Arsenal πέρασε την Παρή με 3-0 συνολικό σκορ. Τι φάση. Και η Bayern πέρασε την Αθλέτικο. Μονακό, Μπαρτσελόνα, Real Sporting. Τι ομάδες έχουν πέρασει στο Champions League. 5-0 η Real. Με κόκκινη από το 25. Βέβαια στο 25 ήταν 2-0. Και 2-0 που είχαν κερδίσει, 4 συνολικά. Και πέρασε η Μπαρτσελόνα δύσκολα, θεωρητικά. Τι κάνει η ψυχή ο Μελικιώτης? Κάπου είναι στη Β' Εθνική. Δεν παίζει. Παίζει βασικά, αλλά δεν βάζει γκολ. Στη Λάρισα. Πήγε στη Λάρισα. Α, βάζει γκολάκι. Εντάξει, 24 συμμετοχές, 10 γκολ έχει. Την Football League. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και σε εμάς την πρώτη χρονιά στη Super League έπαιξε καλά. Στη Football League ήταν εξαιρετικός βέβαια, με 32 συμμετοχές, 31 γκολ, 7 assist. Στη Super League είχε παίξει αρκετά καλά. Πάρε Χαντισάκο εγγύη στο παιδί. Ρε, τι με είπε, θα το λύσει σήμερα να με τρολάρετε με τον Χαντισάκο. Δεν θέλω να πάρω Χαντισάκο. Πώς, ακόμα τα ίδια σκατά στατιστικά που είχε παλιά έχει. Ρε, αυτός είναι κατοστάρης. Ρε, έχει Ολυμπιακούς αγώνες κατοστάρη. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, παιδιά. Σας δουλεύει ότι είναι ποδοσφαιριστής. Πού πήγε στην πραγματικότητα? Τον Βόλο. NPC, αυτόν τον... NPC, ναι, είναι, δεν είναι αποστολές, RPG Games. Λοιπόν, λουτάκι again από τον Λούμπεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Λούμπεν. Λοιπόν, βασική και πάλι. Δεν έχουμε και τέτοιο. Είναι do or die αυτό το παιχνίδι. Μόνο ταχύτητα έχει. Το ξέρω, ρε, ότι έχει ταχύτητα. Τα λέμε, Άλεξ, πρέπει να κλείσω, πάντως σίγουρα θα έχεις και άλλα σάπα από μένα στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κοσνή. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που πέρασες, ευχαριστώ για τα σάπα, ευχαριστώ για το follow και εννοείται, όποτε θες, ξαναμιλάμε. Τελκουντίτσε εδώ θα παίξει, επιστρέφει. Ιμπραήμ με Κόπολα. Δεξιά, Άλσμαν. Αριστερά, Βάλερ. Αν και ο Γκόμης ήταν καλός στο προηγούμενο μάτς. Θα βάλω τον Βάλερ, ο οποίος είναι πιο έμπειρος. Στον πάγκο θα κάτσει ο Ντούνης, ο Μαυροπάνος, ο Βάρδος, ο Σιώπης, ο Μιλόγεβιτς, ο Εμπουλά και ο Μπρούνο Ρομπέρτο. Και θα παίξουμε με αντεπιθέσεις και δομημένη απέναντι στη Θέλτα. Ο Ρουφ μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μα Ρουφ τον προτιμώ, είναι η νύχτα με τη μέρα με το Σάκο για μένα. Πάρα πολύ καλός ο Κεμαρούφ. Εξαιρετικός. Και στη σειρά που είχα κάνει με είχε και συλλασπώσει όσο μέχρι να με απολύσουν τότε. Λοιπόν, είμαστε το outsider. Μέσα στην Ισπανία. Τον Μπαλαΐδος. Ποδοσφαιρικότατο γήπεδο το συγκεκριμένο. Με ιστορία. Άλσμαν βγάζει τη σέντρα. Ιμπραήμ παραλίγο να κάνουμε την έκπληξη και να ανοίξουμε το σκορ. Παίζουμε με τα πορτοκαλί εμείς, παιδιά. Λίγες φορές παίζουμε με τα πορτοκαλί στην Ελλάδα. Ο Λάρσεν αλλαγή. Ο Εμπουλά είναι αλλαγή. Δεν πήρα το Λάρσεν. Όταν έχω Λάρσεν και Γκόμες στο... για αλλαγή, προτιμώ να πάρω αυτούς και όχι τον. Εμπουλά και Γκόμες. Προτιμώ να πάρω αυτούς και όχι τον Λάρσεν.
Ποιον εσύ στο μαζεύει ο Μπάρκας εύκολα, ωραία. ο Λάρσεν έρχεται πιο πίσω από το Βάλερ, παιδιά. Καλός παίχτης, αλλά έχω καλύτερο νομίζω. Φρανκ Εβίνα, Φακούντο Βάλερ, πολύ έμπειρος. Παραλίγο και ο Κόπολα να περάσει μπαλιά του εκατομμυρίου που λένε. Εβίνα. Κόπολα. Παραλίγο να σπάσει τα goal post. Παραλίγο για τον Κόπολα. Κλέβουμε. Αλλά διώχνουμε όπως. Παρ' όλα αυτά, Εβίνα κατεβάζει και στο πάρει την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Εβίνα μέσα στην περιοχή κάνει το σούτ. Ο Σέρτζιο διώχνει. Επικίνδυνοι είμαστε αρκετά. Ακούω το Βάλερ στο corner. Καλά στη μένα. Κεφαλιά out. Γεμάτο προφανώς τον Παλαΐδος στο Βίγκο. Άρε, άρε, αυτό. Ποιον εσύ στο. Να διώξουμε. Μπράβο. Αχ, να έχουμε παίχτη εκεί πέρα, ρε παιδιά. Ποιον εσύ στο 1-0. Κόντρα στη ροή του αγώνα, παιδιά. Ξεκάθαρα κόντρα στη ροή του αγώνα. Εκεί θα έπρεπε να πάει. Ποιος ήταν αυτός. Ο Βάλερ έπρεπε να ήταν εκεί. Πεχτούρα ο Σίστο, ναι, εννοείται, εντάξει. Αλλά το συγκεκριμένο γκολ ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα, ρε φίλε. Δεν τα αξίζαμε να φάμε γκολ εκεί πέρα. Ήμασταν καλύτεροι μέχρι εκείνο το σημείο. Τώρα έχει προσχωρήσει η ομάδα, λογικό. Έχασε την ψυχολογία που είχε. Εβίνα, ολομόναχος μπροστά. Εντάξει, φταίει η αντεπίθεση και η δομημένη κυρίως βασικά φταίει. Δεν φταίει η αντεπίθεση. Τι εννοείς από το Σίστο, φάμε γκολ, είναι ο καλύτερος παίχτης. Λοιπόν, καλύτερη στο ημίχρονο, παρόλα αυτά χάνουμε. Ο Φακούντο Βάλερ με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Λουτάκια του Παναγιώτη, ευχαριστώ ρε Παναγιώτη. Κόπολα, ωραία. Εβίνα, Άλσμαν, όχι. Όχι! Τρέξε, Τελκουντίτσε, τρέξε! 134 ηρωικοί Ηρακλειδείς βρίσκονται στο Βίγκο. Όχι ρε μαλάκα, πάτησα το τέτοιο. Τι έδιωξε ο Μπάρκας. Μπράβο. Μπράβο. Τουλάχιστον έφυγε πλάγιο η μπάλα. Λοιπόν, πρώτη αλλαγή. Φακούντο Βάλερ έξω. Θα έρθει ο Εβίνα από αριστερά και θα πάει ο Μπρούνο Ρομπέρτο κορυφή. Κλέβουμε. Πολύ ωραία. Δίνει στον Εβίνα από αριστερά. Έχει χώρο να αναπτυχθεί. Θα πετάξει την μπάλα σε κανέναν. Ξανακερδίζει όμως. Εβίνα, Μπρούνο Ρομπέρτο. Ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι. Βλέπει τον Ιμπραήμ. Τι πιάνει ρε μαλάκα αυτός ο Σέρτζιο, τι πιάνει. Είναι αυτός ρε. Hugo Mayo, Wonderkid πριν 2 χρόνια, 3. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι. Λοιπόν, δεύτερη αλλαγή. Έξω Κόπολα, μέσα ο Μιλόγεβιτς. Θα έρθει ο Ιμπραήμ box to box. Θα παίξει ο Μιλόγεβιτς playmaker. Πορτέλη. Όπα.
Τι μπήκε σε slow motion μετά. Αυτά κάνει το manager και μας ξενερώνει τώρα. Δεν. Μιλόγεβιτς, ωραία για τον Τελκουντίτσε. Ιμπραήμ. Μιλόγεβιτς, ωραία κυκλοφορούμε την μπάλα. Φρανκ Εβίνα. Ρομπέρτο. Άλσμαν. Μέσα στην περιοχή ο Άλσμαν. Γάμω τα δοκάρια σου ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Όχι. Όχι. Γουιντέτη δίνει στο Σίστο. Διώχνει ο Ζορζέν. Πάλι ο Σίστο ολομόναχος έξω στην περιοχή. Μπόρχα Φερνάντες. Ξανά Σίστο. Μπόρχα Φερνάντες. Ραντόγια. Μη με τιμωρήσεις. Μη με τιμωρήσετε για τις χαμένες ευκαιρίες. Βρωμάει. Μη με τιμωρήσετε. Ω, τι έπιασε ο Μπάρκας. Έλα, έλα, μαγική εικόνα είναι αυτό το μάτσερ, φίλε. Μαγική εικόνα. Δεν λέω ότι δεν αξίζανε γκολ, αλλά σίγουρα δεν αξίζουμε για 0 εμείς. Δεν το αξίζουμε το 0. Εβίνα εκεί πέρα έχει γυρίσει αμυντικός και διώχνει. Τι να αλλάξω, τι... Λοιπόν, τελευταία αλλαγή. Άλσμαν εκτός, μέσα ο Εμπουλά. Σοελίχη. Τον Εμπουλά έξω την περιοχή. Μιλόγεβιτς. Δοκάρι, Σπορτέλη. Μετράει, 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 μετράει. Ναι, ναι. Πάλι δοκάρι. Στο 92 η τύχη μας χαμογέλασε ρε φίλε, γιατί το αξίζαμε βασικά, δεν ήταν τυχερό. Το αξίζαμε, 20 σούτ είχαμε, 9 στο τέρμα. Είμασταν άτυχοι. Αυτά είναι τα ωραία του μάντζου, σου βγάζει την Παναγιά, αλλά στο τέλος το δίνει. Καλά, μερικές φορές δεν το δίνει και σου βγάζει την Παναγιά, αλλά τέλος πάντων. Και εγώ νομίζω ήταν offside, φοβήθηκα πάρα πολύ. Φακούντο Βάλερ και γκολ λέει ο Ντέκου. Εντάξει, μέχρι τότε είχε βγει ο Φακούντο Βάλερ. Αλλά εντάξει, έγινε η δουλειά. Ευχαριστώ για το λιτάκι Ντέκου. Λοιπόν, και κάνει και save το παιχνίδι. Χαλάλη στη μαλακία που κάνει πιο πριν. Ναι, βέβαια, αν τρώγαμε το δεύτερο εκεί πέρα. Ας πάμε. Πάμε τώρα στο Καφτατζόγλιο, όπου. Εντάξει, είμαστε εντός έδρας, όπως και να το κάνουμε. Και σκεφτείτε, η Θέλτα ήταν και εύκολη κλήρωση, έτσι. Είχε πολύ χειρότερες. Είχε κάτι Λίβερπουλ, κάτι Νάπολη, κάτι τέτοια. Εκεί απλά δεν ακουμπάγαμε. Δηλαδή και να μην κατεβαίναμε με το 3-0 άνευ αγώνος εντός και εκτός, θα μαζεύαμε λιγότερα. Λοιπόν, και τώρα παίζουμε με Λεβαδιακό. Όπως το Λεβαδιακό τώρα, εντάξει, θα παίξουν αναπληρωματικοί εννοείται. Εντάξει. Ο Παναγιώτης ο Κόρμπος θα μελετήσει για δίπλωμα. Τον οποίο ο Παναγιώτη Κόρμπο ο τελευταίος, ήταν αρχηγός μας, συνταξιδοτήθηκε και ανέλαβε προπονητής εδώ στον Ηρακλή. Πολύ ωραία στατιστικά για τέτοιο επίπεδο. Ναι, ναι, το ξέρω. Ντέκου, εντάξει, αυτό είναι κλασικό μάνατζερ, εσύ. Λοιπόν, τώρα με το Λεβαδιακό θα παίξουν αλλαγές. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί θα πεθάνουν οι παίχτες. 3-0 τα Γιάννενα την Κέρκυρα. Τέσσερα-δύο Πλατανιά στη Λαμία. Ο πλέον Πλατανιά πάει εξαιρετικά. Είναι 8ος. Ο Πας Γιάννη είναι 4ος. Εντάξει, έχει Ταϊκούν. Με Γιστάνα δηλαδή. Τι έχασα, παιδιά. Βασίλη, εντάξει, έχασες. Τον ένα από τους δύο πιο σημαντικούς αγώνες, ας πούμε, τώρα που θα δώσουμε. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. 10 λεπτάκια και
Ξεκινάμε να μιλάμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με τον Λεβαδιακό. Θα παίξει ο Ντούνις μετά από πάρα πολύ καιρό. Επιστρέφει στην 11η γιατί ήταν τραυματίας. Ρις Τζέιμς φαίνεται να επιστρέφει σιγά σιγά. Παρ' όλα αυτά, Μαγκαλάες θα παίξει τώρα σε αυτό. Τζορντάνο με Μαυροπάνο. Ντέκου εκεί το σπάζει ρε, άμα χάνεις 0-1 με κανένα σουτ και έναν αυτόν γκολ. Λοιπόν, Σιώπης θα μπει. Μιλόγεβιτς θα μπει. Τέρι Φρέντς. Δεξιά Εμπουλά. Αριστερά Γκόμες. Βασικά Βάλερ, θα πάμε με Γκόμες βασικό στο ευρωπαϊκό. Και κορυφή Μπρούνο Ρομπέρτο. Λοιπόν, στο βάγκο Μπάρκας. Ευαγγέλου με Ρις Τζέιμς. Να πάρει λίγα λεπτά συμμετοχής, αν μπορέσουμε να τον βάλουμε. Ντελγκουντίτσε. Μπρουν Λάρσεν θα είναι σίγουρα στην αποστολή. Φράνκε Βίνα θα είναι στην αποστολή. Και Γκόμες. Ήταν πλασματικό το σκορ, εντάξει, δεν πειράζει. Το θετικό είναι ότι στο τέλος ήρθε αυτό που θέλαμε. Λοιπόν, έτσι θα κατέβουμε. Αρκετές αλλαγές. Αλλά πρέπει να παίξουν και αυτοί, γιατί και τα μάτς είναι απαιτητικά. Κάθε τρεις μέρες έχουμε μάτς. Μιλόγεβιτς, Φακούντο Βάλερ. Δεν είναι αρχηγός σήμερα γιατί παίζει ο Μιλόγεβιτς. Είναι πρώτος αρχηγός ο Μιλόγεβιτς. Φούλαμ Βότφορντ, ωραίες ομάδες και δύο, ναι. Και να πούμε ότι στη Βότφορντ είναι προπονητής ο Χάβι Γκράθια, που ήταν στην Κέρκυρα, αν τον θυμάστε συγκεκριμένο. Πολύ καλός προπονητής και από τότε είχε δείξει πολύ καλά δείγματα. Λοιπόν, δεν έχει δείξει κάποια φάση στο μάνατζερ προς το παρόν, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει κάτι καλό. Ολυμπιακό Βόλου ήταν, ναι, το θυμάμαι και στον Ολυμπιακό Βόλου και στην Κέρκυρα τον θυμάμαι. Τώρα ο Λεβαδιακός τι κάνει εκεί πέρα, γιατί κυκλοφορεί έτσι την μπάλα, παιδιά. Εντάξει ρε Ντούνι, τι blown zone ήταν αυτό. Πω πω μαλάκα, είναι πολύ αστεία λέξη, η λέξη blown zone. Καλή συνέχεια, Άλεξ. Πρέπει να φύγω. Θα έχει stream το βράδυ. Το βράδυ μπορεί. Αντώνα, ρε. Δεν παίρνω όρκο. Μπορεί να έχει NBA. Δεύτερο δοκάρι. Φακούντο Βάλερ 1-0. Καλή συνέχεια πάντως, Αντώνα, ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσες. Καλά, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο αδικημένος προπονητής ο Αναστόπουλος, κατά τη γνώμη μου. Αλλά ο Γκράθια πάντα ακούγονταν για όλες τις ελληνικές ομάδες, ρε εσύ. Τι λέει, γεια σου Dims, γεια σου Dims. Ήρθα κι εγώ, καλώς τον. Καλώς τον, κάθισα αναπαυτικά. Βάλε φαγητάκι αν δεν έχεις φάει για μεσημέρι ή καφεδάκι. Σε συνοδεύω κι εγώ με καφεδάκι. Φέρετε ως πρεσάκι σκέτο. Πάντα σκέτο. Όχι πάντα, τα τελευταία 5-6 χρόνια, ας πούμε, περίπου. Ευχαριστώ, Αντώνα, ρε. Θα βγάλω ανακοίνωση στα social media αν ανοίξω το βράδυ. Είναι να χώνεσαι. Λοιπόν, 1-0. Καλύτερη από το Λεβαδιακό, σίγουρα. Βέβαια, μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα και να κλειδώσουμε και το match. Με ένα δεύτερο γκολ και τρίτο, ας πούμε. Ας βάλουμε το δεύτερο γκολ και βλέπουμε για το τρίτο. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα την προλάβει την Ευρώπη. Βλέπω είναι στους 39 βαθμούς. Και στους 42 είναι ο Αστέρας. Αν το βλέπετε λίγο, κάνω το κεφάλι μου αριστερά και το βλέπετε. Θα είναι κατά τις 10. Μπρούνο Ρομπέρτο, Φακούντο Βάλερ, Εμπουλά. Να το βάλουμε. Μπρούνο Ρομπέρτο, Φακούντο Βάλερ 2-0, δεύτερο προσωπικό γκολ του Βάλερ.
Και εγώ έτσι πάντα σκέτος. Τα τελευταία 6 χρόνια περίπου το έχω ξεκινήσει. Παλιά έπινα μέτριο με μαύρη. Ζάχαρη. Μετά την έκοψα τελείως. Και το... πίνω όλους μου τους καφέδες σκέτους πλέον. Για να καταλάβω και καφέ ρε φίλε, αλλιώς δεν καταλαβαίνεις καφέ. Η αλήθεια είναι ότι κάνει εξαιρετική αρχή ο Χολέμπας. Να τότε που λένε μου τα καρφώνει. Είναι που λένε σοβαλέ ρε. Παιδιά δεν τον ήξερα σαν παίχτη εγώ. Τον βρήκα τυχαία και έχει αποδειχτεί λίρα 100. Terry French, τι σου είναι αυτό που κάνεις ρε γάλε Άγγλε. Θα του βάλω nickname του Terry French, Terry French, but English. Λοιπόν, ο Βάλερ έχει κουραστεί, να τον ξεκουράσουμε και αυτό, να παίξει και ο Λάρσεν. Να ξεκουράσουμε και Μιλόγεβιτς που μπορεί να παίξει... Α, όχι, δεν ξεκουράζουμε Μιλόγεβιτς, δεν έχουμε παίχτες. Λέει, by the way, για όποιον. Ναι, οκ, okay, πρεμιέρα εθνική γυναικών στο μπάσκετ, οκ. Τινός καλός για όλες τις ομάδες της Ελλάδος. Δεν τον ήξερα καθόλου πριν, ρε. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα όμως θα ξεκουράσω το Μιλόγεβιτς και θα βάλω τον Τελγκουντίτσε. Και θα έρθει box to box, θα παίξει ο Terry French, advanced playmaker. Και μία ακόμη αλλαγή, θα βάλω ο Ρις Τζέιμς θέση του Μαγκαλάης, να πάρει και αυτός λίγο χρόνο συμμετοχής ο Ρις Τζέιμς. Έρχεται από τραυματισμό, 10 λεπτάκια νομίζω θα μπορέσει να τα παίξει. Γάλλος που είναι Άγγλος. Δεν είναι Γάλλος που είναι Άγγλος. Τον λένε French στο επώνυμο, αλλά είναι Άγγλος. Είναι Region. Μπρουν Λάρσεν, Βάρδος, French. Καλή σέντρα δεύτερο δοκάρι, Εμπουλά, παραλίγο. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω, το 2-0 είναι αρκετό. Ο Αναστασιάδης. Ακούγεται για εθνική. Αν αποτύχει ο Σκίμπε. Για τον Αναστασιάδη που θεώρησε ότι είναι αδικημένος. Κοίτα, δεν ήταν κακός προπονητής. Ήταν αρκετά γραφικός. Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Ποιος δεν είναι γραφικός στην Ελλάδα. Είτε είναι καλός είτε είναι κακός. Ο Σέρι. Ο Σέρι είναι εξαιρετικός, παιδιά. Συγγνώμη, είναι ο Σέρι της Νις. Αυτός είναι ο Σέρι που έχει Φούλαμ. Είναι δικά της ανακάλυψη. Ναι, ούτε εμένα μου αρέσει ο Σκίμπε, εντάξει ρε παιδιά. Δεν το είπα με κακή έννοια το γραφικός. Δεν τον κράζω τον άνθρωπο. Και ξαναλέω και στο YouTube να το ακούσετε ότι οτιδήποτε λέω εδώ πέρα είναι γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι ισχύει. Ναι, ναι, α, είναι παιχτάρα ο Σέρι ρε. Πολύ καλός, πολύ καλός. Λοιπόν, είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Α, σας τον δείξω και εδώ τον Σέρι. Πώς γράφεται τώρα αυτός. Να, Ζαν Μικάλ Σέρι. Αυτός εδώ. Εξαιρετικός παίχτης. Τώρα εδώ είναι 30 γιατί είναι 2022, έτσι. Μιλάμε, ο παίχτης είναι 25-26, 25 χρονών περίπου. Εξαιρετικό μηχανάκι, βέβαια αρκετά κοντός. Αλλά μηχανάκι στο κέντρο, έτσι. Κοιτάξτε εδώ στατιστικά. Βάλερ εξαιρετικός για μία ακόμη φορά. Πόσα γκολ έχει φέτος? 8 γκολάκια. 13 συνολικά έχει και 5 στο κύπελο. Κάνει νομίζω την καλύτερη του χρονιά από τότε που έχει έρθει στον Ηρακλή. Ξεκάθαρα κάνει την καλύτερη του χρονιά. Ο ΠΑΟΚ 2-2 με τον Ατρόμητο. Και Πανετολικό ΣΑΕΚ. Για να δούμε, μπορεί ο Πανετολικός να κόψει βαθμούς. Νίκησε με αυτογκόλ. Ναι. Τι είναι αυτός?
Πώς τον πήρε αυτόν? Καλός είναι, εντάξει. Θα τον καντέ, ναι. Ο Μίτροβιτς δεν μου άρεσε ποτέ σαν ποδοσφαιριστής, έτσι. Δεν είναι μόνο τα νεύρα και αυτά. Δεν μου άρεσε, δεν ξέρω. Λοιπόν... Κι άλλος Αιγύπτιος. Ρε φίλε, να πω κάτι. Πόσο θέλω στο μάνατζερ να καταργηθεί αυτή εδώ η θέση? Πραγματικά, είναι άχρηστη αυτή εδώ η θέση. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Βγάλ την να. Ή θα σου πω κάτι άλλο. Μη μου τον έχεις εδώ πέρα. Πώς το λένε, βασική θέση εδώ πέρα. Ας είναι αυτή η βασική του θέση και ας είναι ότι παίζει και εδώ. Πιέσε με, ποιος είναι η βασική θέση, αυτή εδώ η θέση στο ποδόσφαιρο, στη σήμερα ημέρα? Κανένας. Ας είναι αυτή εδώ η winger κανονικός η θέση του. Και συγγνώμη, γιατί δεν μπορεί να παίξει εκεί πέρα, δηλαδή μια χαρά στατιστικά έχει εδώ, τι χρειάζεται δηλαδή. Τα ίδια πράγματα χρειάζεται. Τέλος πάντων. Καλός Αιγύπτιος είναι αυτός, δεν είναι ελεύθερος όμως. Ναι, ότι τα βάζει, δεν διαφωνώ για τον Μίτροβιτς. Πάει πολύ καλά φέτος. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Και τώρα με Θέλτα. Και μετά ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εντάξει, τι να πω για αυτό το πρόγραμμα, ρε φίλε. Τι να πω. Ελπίζω, είναι Μάρτιος, ελπίζω να έχει διακοπή μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ναι, έχει διακοπή μετά τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Θα ακούν το Βάλερ, λουτάκι από τον Ντέκου. Λουτάρα βασικά, λουτάρα. Αμυντικές τοποθετήσεις με την Δέλτα, η οποία θα κατέβει επιθετικά και εντός. Το Καθατζόγλιο δηλαδή. Θα ακούν το Βάλερ, MVP της αγωνιστικής. Chelsea, Dortmund, Manchester City, Porto. Ρε μαλάκα. Όπα. Φιλικά, για πότε? Περίμενε. 24 Μαρτίου και 28. 21 Μαρτίου με τον ΠΑΟΚ θα τους έχω. Λοιπόν, θα σας βάλω 45 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Πέρασε η Chelsea με 9-4 συνολικό σκορ. Okay. Δεν παίξαν άμυνες σε αυτό το match. Σε αυτά τα match. Και η Porto πέρασε τη City, η οποία σκόραρε στο 93 αλλά δεν της έφτανε. Μάλιστα. Με 10 παίκτες στο 94 η Porto. Ο Ολυμπιακός ποιο πήρε προπονητή? Καλή ερώτηση, να πάμε να δούμε. Άμεσα. Προς το παρόν έχει το Βασίλη Βούζα. Να δούμε για ποιον ακούγεται. Για Σέρτζιο Κονσεϊσάο που δεν πήγε στον ΠΑΟΚ, πήρε τον Πελεγκρίνη. Για να δούμε αν ο Κονσεϊσάο θα πάει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πλησιάζει και το κρίσιμο αυτό μάτς. Για να δούμε, θα είναι το τελευταίο μας μάτς στην Ευρώπη για φέτος. United Leverkusen, Tottenham Juventus στο Champions League. 4-0 United εύκολα. 2-0 στα εκτός έδρας. Εκτός έδρας γκολ η Tottenham. Πέρασε την Juventus, μάλιστα. Στην πραγματικότητα πολύ καλή επιλογή. Ναι, είναι καλός προπονητής ο Σέρτζιο. Ο Άλσμαν μάλλον θα χάσει το μάτς με την Θέλτα. Γιατί χτύπησε. Όχι μάλλον, το χάνει το μάτς με την Θέλτα. Θα πάει καλά με Πόρτο. Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει καλά φέτος το πρωτάθλημα. Αλλά είναι καλός. Είναι καλός προπονητής, εντάξει. Και πολύ συμπαθητικός και σαν παίχτης και σαν προσωπικότητα γενικά. Λοιπόν, Μπάρκα θα κάτσει κατά τα δοκάρια. Ζορζέν δεξιά. Σπορτέλι Σοηλίχη. Αριστερά Μπέστε. Τελγκουντίτσε, Ιμπραήμ και Κόπολα, Εμπουλά βασικός, Άγχελ Γκόμεζ αριστερά, κορυφή Φρανκ Εβίνα. Τον πάγκο Ντούνις, Μαυροπάνος, Βάρδος, Σιώπης, Μιλόγεβιτς, Βάλερ και Μπρούνο Ρόμπερτο. Λοιπόν, θα παίξουμε πάλι μαντεπιθέσεις και δομημένοι και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, στο Καφτατζόγλιο, το οποίο φαίνεται να είναι γεμάτο. Με βασικούς κατεβαίνει προφανώς η Θέλτα. Λοιπόν, φυσικά κατεβαίνουμε και εμείς με την ομάδα μας. Πάμε. 1-1 το πρώτο μάτς. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να νικήσουμε κιόλας. Ιμπραήμ, κάνει το σόλο.
Κόπολα, ξανά Ιμπραήμ. Γκόμες. Κόπολα. Αχ. Αχ, παραλίγο. Βάς. Βάλε στον πάγκο σήμερα. Ευκαιρία και ένα μηδέν με τον Χιούλσάγκερ. Άντριο Χιούλσάγκερ. Πολύ νωρίς. Στο δεύτερο λεπτό μόλις η Θέλτα ανοίγει το σκορ. Πολύ κακό αυτό γιατί είναι εκτός έδρας. Το γκολ αυτό. Ουσιαστικά πλέον θέλουμε γκολ για να στείλουμε το παιχνίδι στην παράταση. Εβίνα. Σπορτέλι. Πάμε ρε Ιμπραήμ. Εμπουλά. Περνάει ο Εμπουλά από δεξιά. Σέντρα. Καλή ήταν η σέντρα. Ναι. Ιμπραήμ. Κόπολα. Γκόμες. Άρε, άρε, άρε. Λοιπόν, ενθάρρυνση. Με τις μαύρες εμφανίσεις Θέλτα, με τις γαλανόλευκες εμείς, κλασικά, τις κύριες μας εμφανίσεις. Μπέστε από αριστερά, για να δούμε. Εβίνα. Σέντρα. Τον Εμπουλά, πάνω από τα δοκάρια. Έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε. Αυτό είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, γίνεται πιο δημιουργική. Δεν έχουμε βέβαια σουτ στο τέρμα καθόλου. Ενώ αυτοί έχουν 6 σουτ, 4 στο τέρμα. Δεν παίζουμε καλά και ο Φρανκ Εβίνα χτύπησε. Οπότε θα μπει ο Μπρούνο Ρομπέρτο κορυφή. Μαλακία. Γκόμες. Τι φάση εκεί πέρα ρε, βόλεϊ παίζουμε με τις κεφαλιές. Όχι ότι το βόλεϊ παίζεται με κεφαλιές. Ιμπραήμ. Μία καλή κάθετη θέλω, μία καλή κάθετη να περάσει. Γκόμες τι χάνει μωρέ. Όχι, 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 άδικο και αυτό το σκορ. Άδικο στο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει ένα γκολ. Εντάξει, όχι τόσο άδικο όσο το προηγούμενο προφανώς, αλλά... Λοιπόν, θέλω να μου δείξετε κάτι ακόμα, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. ...6,2 Γκόμες, ε. Ακούω το Βάλερ μέσα. Δεύτερη αλλαγή πολύ νωρίς. Ανεβάζω την ομάδα τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τώρα πρέπει να βγούμε μπροστά. Δεν δείχνει φάση. Αυτό με ξενερώνει ρε φίλε. Μπέστε στον Εμπουλά. Μπρούνο Ρομπέρτο, το χάσε ρε φίλε, το χάσε ρε. Βασικά το πιάσε, τι έχασε, εξεπαφής τώρα έκανε. Γκολ, ο Βάλερ, ο Βάλερ. Πάμε ρε Ντέκου, πάμε ρε Πουλέν. Εξαιρετική ασίστ από τον Εμπουλά. 1-1 σαν τρέιλερ ήρθε εκεί πέρα ο Βάλερ. Βάλερ, κακή σέντρα. Κακή σέντρα στα χέρια του Σέρτζιο. Α, παίζουνε passing game τώρα εκεί πίσω στην άμυνα. Να πιέσουμε, θα το κάνουν το λάθος. Αναγκάζεται να διώξει.
Πέρασε κιόλας την παλιά ρε μαλάκα. Όχι κάθετη! Όχι κάθετη! Μου σκότωσε τα όνειρα. Πλέον θέλουμε δύο γκολ για να περάσουμε. Δεν υπάρχει παράταση. Όπου τι έκανε. Όπου τι έκανε. Άσε να δούμε το κόρνερ. Ευχαριστώ για το λιτάκι κύριε Παναγιώτη. Αλλά έτσι γκολ δεν βάζουμε. Θα βγάλω και το σπορτέλι, βάλω το μαύρο πάνω. Δεν έχει νόημα, αλλά... Σε περίπτωση που ισοφαρίσουμε, μπάσκετ. Να μην έχουμε θέμα πίσω. Overload δεν βάζω ποτέ. Επιθετικά. Τίποτα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Της απελπισίας αυτό το σούτ του Ιμπραήμ. Όχι. Δεν τα καταφέραμε. Μέχρι εδώ ήταν παιδιά. Μέχρι τους 16 του Europa. Μας πέταξε έξω η Θέλτα. Εντάξει, άμα δείτε τις υπόλοιπες ομάδες, είμαστε παραφωνία. Πραγματικά. Εντάξει, ίσως να ήταν λίγο πιο εύκολη. Η Villarreal πέταξε έξω τη Μίλαν. Πληρώσαμε ξεκάθαρα την αστοχία στο πρώτο μάτς. Φράνκ Εβίνα 7 με 8 εβδομάδες εκτός. Μάλιστα. Στο πιο κρίσιμο σημείο κιόλας. Χάνουμε τον πρώτο μας σκόρερ. Ας ελπίσουμε ο... Αυτός είναι εξαιρετικός. Ο Αυστραλός. Αλλά δεν θα έχω λεφτά να τον πάρω. Του κάνω την πρόταση, θα έχω λεφτά να τον κλείσω μετά, γιατί είμαι μείον. Και τα μείον, μπορώ να ζητήσω κάποια λεφτά. Δεν το δέχονται. Λοιπόν, ΑΕΚ και Ηρακλής παλεύουν για το πρωτάθλημα. Παίζουμε εμείς με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Σάνφι, Λαμία και Ολυμπιακό. Με πάρα πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα προφανώς από την ΑΕΚ, η οποία παίζει με Ατρόμητο, με εμάς, Απόλλωνα, Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό. Εμείς έχουμε 3 ντέρμπι. Η ΑΕΚ έχει 1. Μόνο. Για να δούμε. Χαλκίδα ήρθε να μου πάρει τον Under 20 coach μου. Να πας, να πας. Όχι, δεν θα σου ζητήσω να μείνεις, να πας. Πήρε προπονητή Ολυμπιακός. Πρέπει να πήρε λογικά. Όχι. Θα κρατήσει το Βούζα. Θα κρατήσει μάλλον το Βούζα μέχρι το τέλος της χρονιάς, παιδιά. Και τώρα με ΠΑΟΚ.
Ναι, θα κρατήσει το Βούζα μέχρι το τέλος χρονιάς ο Ολυμπιακός, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα δεν μπορεί να κυνηγήσει, είναι πολύ πίσω. Δηλαδή και βαθμολογικά δεν μπορεί να το κυνηγήσει. Μιας και έχει 18 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ και μένουν 5 αγώνες. Λοιπόν, ΑΕΚ Ατρόμητος. Ελπίζω να χάσει κανένα βαθμό η ΑΕΚ τώρα. 0-2 Παναθηναϊκός στο Κερκίνα με γκολ του Ντομάτα. Για να δούμε το 2 γκολ του Ντομάτα. Παιδιά, είναι πραγματικός παίκτης αυτός. Έλα ρε. Έχει βάλει 9 γκολάκια φέτος στο πρωτάθλημα, μάλιστα. 1-0 Ολυμπιακός στο Πλατανιά. Δύσκολα. Να τη δουλειά του Βούζα, παιδιά. Η Ξάνθη στο 90 νίκησε τον Πανετολικό 2-1 με γκολ του Ανδρούτσου. Και η ΑΕΚ 3-0 τον Ατρόμητο. Εντάξει, δεν χάνει, ρε. Δεν χάνει. Αν θα χάσει από εμάς μόνο. Λοιπόν, Hughes, το κάνουμε delay. Και να το κάνω, δεν θα μαζέψω χρήματα μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν πέφτω, Παναγιώτη, δεν πέφτω. Πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Τι να κάνουμε. Με ΠΑΟΚ. Ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Όπως και αυτό με τον Άρη και με το ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε, και με το Άρης Ηρακλής και αυτά, ντέρμπι. Λοιπόν, ο Ντούνης θα παίξει. Ζορζέν δεξιά. Τζορντάνο με Σοηλίχη. Μπέστε. Λογικά θα το πάρει η ΑΕΚ, ναι. Εντάξει. Μιλόγεβιτς, Φρέντς, όχι, τι Φρέντς, Κόπολα. Δεξιά, Άλσμαν. Αριστερά, Βάλερ. Και κορυφή, Μπρούνο Ρομπέρτο, δεν υπάρχει κι άλλος. Μπάρκας, Κορτέλη, Ρις Τζέιμς, Σιώπης, Ιμπραήμ. Τέρι Φρέντς, όχι Ιμπραήμ. Αγχέλ Γκόμες και Εμπουλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με τι κατεβαίνει τώρα. Για να δω και εγώ με τι θα κατέβω. Μαντεπίδες, μάλιστα. Λοιπόν, άρα έτσι θα κατέβουμε και εμείς, θα κατέβουμε με έλεγχο. Πάμε, πολύ σημαντικό μάτς. Αν δεν νικήσουμε, νομίζω παίρνει το πρωτάθλημα για κάπως σήμερα. Ακούστε γιουχαρίσματα, ε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μείνει αρκετά πίσω στο διοίκηση της Ευρώπης από τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι στους 45, 38 έχει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ο Αστέρας είναι με μάτς περισσότερο, βέβαια. Μπρούνο Ρομπέρτο. Αλλάζει δεξιά για τον Άλσμαν. Το overlap. Δες το overlap. Κόπολα, Μιλόγεβιτς. Πάω να δω 39 γιατί έχω μείνει πίσω. Άλσμαν, ωραία Μπρούνο Ρομπέρτο, τι έχασες. Νομίζω μέχρι 38 έχει βγει Γιάννη. Έχω την εντύπωση, δεν θυμάμαι. Πάλι λάθος νούμερο είπα στην αρχή του live δηλαδή. Κάμισε το. Ακού το Βάλερ, Τζορντάνο, όχι ρε φίλε. Γίνεται πιο δημιουργική.
Λοιπόν, δεν παίζουμε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά το 0-0 παραμένει, δεν έχουμε απειληθεί. Μέτρια, μέτρια εμφάνιση μέχρι τώρα. Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για το follow. Καλώς ήρθες. 10 λεπτάκια και μιλάμε. Γκολ είναι αυτό. 1-0. 1-0 ο Ρόμπσον Κανού. Δεν έχω πλέον και την ευχέρεια να κάνω rotation μεταξύ Μπρούνο Ρομπέρτο και με... και με Εβίνα. Τι να αλλάξω, για μισέ το. Λοιπόν, θα πάει ο Άλσμαν κορυφή, δεν παίζει. Αλλά, τι να κάνω. Εμπουλά δεξιά. Τζορντάνο από αριστερά και Σπορτέλι μέσα. Και τρίτη αλλαγή, κλείνω τώρα τις αλλαγές μου, Κόπολα εκτός, μέσα ο Φρέντς. Καλά δεν παίζουν και μπάλα, απλά έδειξε μια φάση τους και βάλαν γκολ αυτό. 2-0, τέλος. Τέλος και το πρωτάθλημα λογικά. Η ΑΕΚ είναι στο συν 7. Τη δεύτερη θέση να πάρουμε για να βγούμε Champions League. Το γύρο των μη πρωταθλητών, άρα δεν θα μπούμε λογικά Champions League και του χρόνου. Πολύ δύσκολα. Αλλά ναι, η ομάδα τώρα έμεινε στο μάτς με τη Θέλτα. Βασικά η ομάδα έμεινε στο Βίγκο. Εγώ αυτό παρατήρησα, ότι σε εκείνο το μάτς, αν είχαμε βάλει 2-3 γκολ που αξίζαμε να βάλουμε, θα είχαμε περάσει τώρα κιόλας στο Europa. Θα είχαμε άλλη ψυχολογία γενικά. Όχι, όχι. Απλά τώρα ταλαιπωρούμε την μπάλα. Δεν. Δεν ήμασταν καλοί. Όχι.